Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Βόλο. Συγκεκριμένα, μια γυναίκα περίπου στα 45 εισέβαλε στο 8ο Γυμνάσιο Βόλου, στο προάβλιο μάλιστα του σχολείου, και φώναζε ενώ απειλούσε, όπως έγινε γνωστό, ότι θα μαχαιρώσει μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το σοκ ήταν μεγάλο τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς, με τις απειλητικές διαθέσεις της γυναίκας. Υπήρξε κάλεσμα στην αστυνομία. Άνδρες της αστυνομίας στη συνέχεια έφτασαν στον τόπο του συμβάντος και συνέλευαν τη γυναίκα. Στον Άστρα τοποθετήθηκε η υπεύθυνη εκπαιδευτικών θεμάτων της δευτεροβάθμιας κυρία Φασουράκη, η οποία έδωσε όλες τις λεπτομέρειες για το περιστατικό. Η κυρία αυτή επίδειξε τα κάγκελα του σχολείου και μπήκε μέσα στο προάβλιο και άρχισε και απειλούσε και έβριζε. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε και στο μεταξύ είχε ειδοποιηθεί και η αστυνομία. Η αστυνομία την εντόπισε έξω από το σχολικό χώρο, την συνέλαβε και βρέθηκε στην κατοχή της να έχει το μαχαίρι. Δεν το έβγαλε κατά τη διάρκεια που ήταν μέσα στο χώρο του σχολείου. Έχει προσαχθεί στην αστυνομία και έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας επειδή ακριβώς βρέθηκε πάνω της στο μαχαίρι. Φαίνεται τώρα, κυρία, ότι δεν είναι ίσως σε καλή ψυχολογική κατάσταση και γι' αυτό θα, από ό,τι φαίνεται, θα χρειαστεί και ψυχιατρική εκτίμηση. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε και από το χώρο της αστυνομίας. Τι ώρα περίπου συνέβη το περιστατικό? Νωρίς το μεσημέρι. Η κυρία είχε πάει και πιο νωρίς το πρωί και φώναζε, απομακρύνθηκε, έφυγε και μετά ξαναπήγε γύρω στις 1 η ώρα. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τον οποιονδήποτε στο σχολείο? Όχι, όχι, δεν έβγαλε κανένα μαχαίρι. Απλά οι αστυνομικοί κατά την έρευνα το βρήκαν μέσα στη τσάντα της, από ό,τι φαίνεται. Δεν υπήρξε πάντως κίνδυνος, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και οι γονείς ενημερώθηκαν σχετικά και από τη διεύθυνση του σχολείου.